Εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση Τα Επτά Θαύματα του Κόσμου Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας Ο αρχαίος ελληνικός μύθος λέει πως στον γυρισμό του βασιλιά Μενέλαου από την Τρία πίσω στη Σπάρτη. οι θεοί θα δείξουν την οργή τους και θα σύρουν το πλοίο τους στις ακτές της Αιγύπτου κοντά στις εκβολές του Νείλου ποταμού. Είναι τα ηρωικά χρόνια της Οδύσσιας όπου ο Μενέλαος και οι σύντροφοί του θα βρεθούν μαζί με την ωραία Ελένη σε ένα μικρό αφιλόξενο νησί στι Αιγυπτιακέ ακτές που ήταν γεμάτο φώκε και σκορπιού. Και στο νησί αυτό, από δάγκωμα σκορπιού, σύμφωνα με το μύθο, πεθαίνει ο ίδιο ο καπετάνιος του Αχαϊκού πλοίου, ο Φάρος, από την Καρία, και θάβεται εκεί δίνοντα το όνομά του στο έρημο αυτό νησί. Ο Όμηρος και οι αρχαίοι Έλληνες του 8ου π.Χ. αιώνα ξέρουν καλά από το μύθο αυτό στο νησί με το όνομά του. Φαίνεται όμως πως τα χρόνια αυτά τα παράλια της αρχαίας Αιγύπτου ήταν διαφορετικά από τα σημερινά, μια που ο Όμηρος περιγράφει το νησί να πέχει μία μέρα με το πλοίο από την ακτή. Η πιθανή εξήγηση είναι οι προσχώσει του Νείλου, που με το πέρασμα των αιώνων έφεραν σταδιακά την ακτή σχεδόν μπροστά στο μικρό νησί του Φάρου. Έτσι, στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της ίδρυσης της πόλης της Αλεξανδρίας, το νησί αυτό απέχει από την ακτή 7 μόνον στάδια, περίπου 1.400 μέτρα. Τα χρόνια θα περάσουν και κάποιους αιώνε αργότερα στη γειτονική Ελλάδα, στο βασίλειο της Μακεδονίας, ο νέος της βασιλιάς Αλέξανδρος, αφού ενώσει στα 333 π.Χ. τους Έλληνες, εκστρατεύει εναντίον της μεγαλύτερης αυτοκρατορίας που είχε γνωρίσει ο τότε κόσμος. Της Στην εκστρατεία του αυτή, ο Αλέξανδρος βαδίζοντας προς Ανατολάς και πολεμώντας τους Πέρσες, φτάνει μέχρι την Αίγυπτο, όπου γοητευμένος από τους παλαιούς ελληνικούς μύθους και τον Όμηρο, προχωρεί μέχρι τις εκβολές του Νείλου, στη Μεσόγειο και το νησί Φάρος. Εκεί ο μεγάλος αυτός οραματιστής θα δει τη στρατηγική θέση της περιοχής και πάνω στη μικρή Αιγυπτιακή πόλη της Δρακότιδας ζητά από τον αρχιτέκτονά του Δινοκράτη να κατασκευάσει μια νέα πόλη που παίρνει το όνομα του ιδρυτή της, Αλεξάνδρεια. Η νέα πόλη γρήγορα θα αποκτήσει σημαντική εμπορική και ναυτική κίνηση και το μικρό νησί του Φάρου αφού ενωθεί με γέφυρα το επταστάδιο με την ακτή θα δημιουργήσει δύο φυσικά λιμάνια για την Αλεξάνδρεια, το Δυτικό και το Ανατολικό. Ο Αλέξανδρος δεν θα ζήσει αρκετά για να δει το δημιούργημά του να αναπτύσσεται και να γίνεται το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου. Στα 323 π.Χ. ο μεγάλος αυτός κατακτητής, αφού φτάσει με το στρατό του στο πιο απομακρυσμένο σημείο της εκστρατείας του, στον Ινδό πεθαίνει χωρίς διάδοχο σε ηλικία μόλις 33 ετών. Στο πελώριο κράτος του τότε αρχίζει ένα σκληρό αγώνα μεταξύ των διαδόχων στρατηγών του. Στο βασίλειο της Αιγύπτου επικρατεί ο στρατηγός και προσωπικός φίλος του Αλέξανδρου ο Πτολεμαίος, που αργότερα στέφεται βασιλιάς και θεωρεί τον εαυτό του συνεχιστή των αρχαίων φαραώ. Για την Ανατολή είναι η αρχή της ελληνιστικής περίοδου, όπου μέσα από τα βασίλεια των διαδόχων που θα δημιουργηθούν, το ελληνικό κλασικό πνεύμα και ο πολιτισμός διαδίδεται και επικρατεί στους επόμενους τρει αιώνε. Η ανάπτυξη της πόλης της Αλεξάνδρειας κάτω από την ελληνική δυναστεία των Πτολεμαίων είναι μεγάλη. Η πόλη γρήγορα θα εξελιχθεί σε σημαντικό πολιτιστικό κέντρο του αρχαίου ελληνιστικού κόσμου και θα ανταγωνιστεί τις γνωστές πόλεις της ίδιας της Ελλάδας, την Αθήνα, την Γόρινθο, τη Θήβα, αλλά και της ελληνικής Ιωνίας παράλληλα θα αποτελέσει ένα νέο μεγάλο εμπορικό σημείο για την είσοδο στη Μεγάλη Αίγυπτο και σημαντικό εμπορικό λιμάνι. Έτσι φαίνεται πως γύρω στα 296 π.Χ. επί της βασιλείας του Πτολεμαίου του Πρώτου του Σωτήρα αρχίζει να κατασκευάζεται ένας πύργος μεγάλος που το φωτεινό του σήμα θα έδειχνε από μακριά τη θέση του λιμανιού στα πλοία που πλησίαζαν. Οι αρχαίοι γεωγράφοι και ιστορικοί αναφέρουν πως η ακτή ήταν χαμηλή χωρίς ιδιαίτερα σημάδια και σίγουρα ένα τέτοιο έργο ήταν αναγκαίο για το μεγάλο αυτό λιμάνι. Τα χαρακτηριστικά του γιγαντιαίου φάρου της Αλεξάνδρειας φτάνουν σήμερα σε εμά από τις περιγραφές των αρχαίων αλλά και μεταγενέστερων ταξιδιωτών που φτάνοντα στην Αλεξάνδρεια έμειναν εντυπωσιασμένοι από το πρωτοφανές αυτό τεχνικό έργο του 3ου π.Χ. αιώνα. Σοβαρή όμως πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά του μας δίνουν αρχαία νομίσματα που σώζονται σήμερα και που έχουν στην όψη τους την αναπαράσταση του φάρου. Τα νομίσματα αυτά δίνουν παράλληλα μια σαφή εικόνα για την όψη του φάρου και τις αλλαγές της στις ημερομηνίες που τα νομίσματα αυτά κόπηκαν και κυκλοφόρησαν. Ο φάρος της Αλεξανδρίας ήταν ο πρώτος φάρος που κατασκευάστηκε βάσει αρχιτεκτονικού σχεδίου, έχοντας τη μορφή του τεχνικού έργου όπως μέχρι σήμερα την γνωρίζουμε. Χτισμένος στην άκρη της μικρής νησίδας Φάρος που δέσποζε στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας, πήρε το όνομα του νησιού που τον φιλοξενούσε και με τη σειρά του έδωσε για πάντα το όνομα αυτό στο συγκεκριμένο είδος του τεχνικού αυτού έργου στους κατοπινούς ρωμαϊκούς χρόνους με πρότυπο το φάρο αυτό της Αλεξάνδρειας, άλλα σημαντικά λιμάνια της Μεσογείου όπως η Ραβένα και η Όστια θα κατασκευάσουν τους δικούς τους φάρους για να δείξουν από μακριά τη θέση της εισόδου του λιμανιού τους στα πλοία που πλησίαζαν. Είναι η αρχή της χρήσης μεγάλων πια φάρων στην αυτιλία. Σαν τεχνικό έργο, ο φάρος υπήρξε για την εποχή του ιδιαίτερα δύσκολο. Οι αρχαίες περιγραφές συμφωνούν πως αποτελούνταν από τρία διαφορετικά τμήματα. Το πρώτο είχε τετράγωνη διατομή και ύψος περίπου 60 μέτρα. Το δεύτερο, ύψος περίπου 30 μέτρων, ήταν εξάγωνο ή οκτάγωνο, ενώ το τρίτο και τελευταίο τμήμα ήταν κυλινδρικό, ύψους 10 μέτρων, έχοντας στην κορυφή του τον Ανδριάντα του Πατέρα των Θεών, του Σωτήρα Δία, στον οποίο ήταν αφιερωμένο όλο το οικοδόμημα. Αν στα ύψη αυτά κάποιο προσθέσει 10 μέτρα για τη βάση πάνω στην οποία λέγεται ότι ήταν κατασκευασμένο ο φάρο, το συνολικό ύψο του πρέπει να ξεπερνούσε τα 100 μέτρα, ύψο εξαιρετικά μεγάλο για την εποχή. Όλε οι παλαιέ μαρτυρίε συμφωνούν και αναφέρουν πω μέσα στο φάρο στη βάση του βρίσκονταν μια πελώρια αιστεία που καίγοντα μέρα νύχτα έστελνε τη λάμψη τη μέσα από ένα σύστημα κατόπτρων που πιθανώ ήταν μεταλλικές πλάκε στο ανοιχτό πέλαγος. Η φήμη του Φάρου, ίσως και οι πραγματικές του δυνατότητες ήταν τέτοιες που αναφέρεται ότι το φωτεινό του σήμα και από αυτό η θέση του λιμανιού ήταν ορατό από απόσταση 300 σταδίων, δηλαδή κοντά στα 55 χιλιόμετρα. Μια παλαιά επιγραφή εντυχισμένη στη βάση του Φάρου, ορατή για πολλούς αιώνες από επισκέπτες και περιηγητές της εποχής, Προκάλεσε σύγχυση για τον αρχιτέκτονα του τολμηρού αυτού έργου. Ο Σώστρατος από την Κνίδο, γιος του Δεξιφάνους, αφιερώνει στους θεούς σωτήρες για τη σωτηρία των ναυτιλωμένων. Ιστορικοί και ερευνητές για πολλά χρόνια θα προσπαθήσουν να εξακριβώσουν την ιδιότητα του Σώστρατου από την ελληνική πόλη της Κνίδου στην Ιωνία. Ορισμένοι πιστεύουν ότι ήταν ο αρχιτέκτονας του Φάρου. Άλλοι όμως τον ταυτίζουν με τον κνίδιο πλούσιο έμπορο και διπλωμάτη Σόστρατο, που πιθανώς να ήταν ο ευεργέτης της πόλης της Αλεξάνδρειας, δορίζοντας τα χρήματα για την κατασκευή του Φάρου. Αρχιτέκτονας ή χορηγός, ο Σώστρατος θα συνδέσει το όνομά του με την κατασκευή του Φάρου, που φαίνεται πως άρχισε να κατασκευάζεται στα χρόνια της βασιλείας του ιδρυτή της δυναστείας των Πτολεμαίων, Πτολεμαίου του 1ου του Σωτήρα και τελείωσε επί της βασιλείας του διαδόχου του Πτολεμαίου του 2ου. Η ιστορία του Φάρου από τότε θα συνδεθεί άμεσα με την ιστορία της πόλης της Αλεξάνδρειας. Την ελληνιστική δυναστεία των Πτολεμαίων θα διακόψει η εξάπλωση της πόλης της Δρόμης που οριστικά πια το 30 π.Χ. με την ήττα της τελευταίας Πτολεμαίας βασίλισσας Κλεοπάτρας από τον Οκταβιανό θα καταστήσει την Αίγυπτο Ρωμαϊκή επαρχία. Η Αλεξάνδρεια θα εξακολουθήσει να ακτινοβολεί. Το μεγαλύτερο λιμάνι της Ανατολικής Μεσογείου θα είναι παράλληλα πλούσιο και σε πνευματική ζωή και δέκτης καινούριων ιδεών και κινημάτων. Η Αίγυπτος είναι από τις πρώτες χώρες που βρίσκει γόνιμο έδαφος για ανάπτυξη ο θείος λόγος του χριστιανισμού και από τα τέλη του 3ου αιώνα μετά Χριστόν θα αποτελέσει τμήμα της νέας ανατολικής βυζαντινής αυτοκρατορίας. Η ιστορία της χριστιανικής Αιγύπτου είναι όμως σύντομη. Από τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, μετά την εμφάνιση του Μωαμεθανισμού, η Αίγυπτος θα αποτελέσει τμήμα του νέου δυναμικού αραβικού κόσμου. Στη νέα αυτή περίοδο, πολλέ θα είναι οι αναφορέ Αράβων περιηγητών για το Φάρο και το λιμάνι τη Αλεξάνδρεια, όπου θα φαίνονται και οι αλλαγέ που οι αιώνε φέρνουν. Οι προσχώσει στο δέλτα του ποταμού Νείλου θα μεταβάλουν το βυθό του λιμανιού και σημαντικό μέρο από το νησί Φάρος θα βρεθεί κάτω από την επιφάνεια του νερού. Μαζί με αυτό θα εξαφανιστούν και σημαντικά κτίσματα των αρχαίων χρόνων όπως ο ναός της Αιγύπτιας θεότητας Ίσίδος που λατρευόταν εκεί όπως απεικονίζεται σε νομίσματα της εποχής. Οι αραβικές αυτές πηγές αναφέρουν την ύπαρξη του φάρου, εγκαταλελειμμένου όμως με φανερά τα σημάδια του χρόνου πάνω του. Κοντά στα τέλη του 11ου αιώνα μετά Χριστόν, μια τυχογραφία από το ναό του Αγίου Μάρκου στη Βενετία αποτελεί ίσως μία από τις τελευταίες απεικονίσεις του κτίσματος αυτού εν ζωή. Σε αυτήν, ο Ευαγγελιστής Μάρκος φτάνει με πλοίο στην Αλεξάνδρεια για να ιδρύσει τη χριστιανική κοπτική εκκλησία της Αιγύπτου. Στην τοιχογραφία αυτή, ο φάρος φαίνεται ακόμα όρθιος, με τη διαφορά ότι στην κορυφή του, το άγαλμα του Σωτήρα Διός έχει αντικατασταθεί από μια θολωτή κατασκευή που δηλώνει τη μετασκευή του σε μουσουλμανικό τζαμί. Οι ταξιδιωτικές αραβικέ περιγραφέ στι αρχέ του 10ου αιώνα μιλούν για την ουσιαστική κατάρρευση του φάρου από έλλειψη συντήρηση αλλά πιθανώ και αποσυσμό. Χειρόγραφο που βρέθηκε στο Μομπελιέ τη Γαλλία δίνει σαν ημερομηνία καταστροφή την 8η Αυγούστου του 1303. Πάντω, ο άραβα ταξιδιώτη Ιμ Μπατούτα που επισκέφθηκε την Αλεξάνδρεια στα 1349, βρήκε το φάρο εντελώ κατεστραμμένο τα ερήπια του Φάρου χάνονται ολοκληρωτικά πια τον 15ο αιώνα, όταν πάνω στο νησί του Φάρου κτίζεται το Ισλαμικό κάστρο του Κέτ Μπέι, που δεσπόζει μέχρι σήμερα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Μαζί με το Φάρο καταστρέφονται και όλα τα υπόλοιπα αρχαία κτίσματα που υπήρχαν στο νησί, όπως αυτό του ναού της Ίσίδας, που λόγω της θέσης του ονομαζόταν Φαρία. Σήμερα, μετά από αιώνες εγκατάληψης, σύγχρονες αρχαιολογικές υποβρύχιες έρευνες στην περιοχή γύρω από το νησί αποκαλύπτουν πολλά αρχαιολογικά ευρήματα που σχετίζονται τόσο με το ίδιο το κτίσμα του Φάρου ή τα άλλοτε γειτονικά του κτίσματα της ένδοξης περίοδου της Αλεξάνδρειας των Τολεμαίων. Η εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Τα επτά θαύματα του κόσμου.